Απλά πολιτικά να το δούμε το θέμα. Λοιπόν, τώρα να δούμε και την αντιπολίτευση. Για πάμε στην αντιπολίτευση. Η τουρκική αντιπολίτευση επιμένει στο ζήτημα της αμφισβήτησης της κυριαρχίας των νησιών, όπως και της αποστρατιωτικοποίησής τους. Για να καταλάβουμε ότι υπάρχει και μια αντιπολίτευση στην Τουρκία που πιέζει την τουρκική κυβέρνηση, που επιμένει στην τουρκική κυβέρνηση να κατευθυνθεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Δηλαδή, πιο ακραία. Τώρα γίνονται προσπάθειες συνομιλιών. Ναι, στην παρούσα φάση, ναι. Ο Γιάννη Μπαρτζόγλου, αντιπρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, λέει: η Τουρκία θα πρέπει να ασκήσει πλήρως και αποτελεσματικά τα δικαιώματά της που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο με τις ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις στο Αιγαίο Πελάγος και στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς κανένα περιορισμό στο πεδίο. Ειδικότερα τα προβλήματα που σχετίζονται με τα νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς και τα νησιά των οποίων η κυριαρχία δεν έχει παρακολουθεί με συμφωνίες, πρέπει να παραμείνουν στην ημερήσια διάταξη τόσο στον τύπο όσο και ενώπιον των διεθνών οργανισμών. Τα ερευνητικά σκάφη και τα γεωτρύπανα σκάφη πρέπει οπωσδήποτε να δραστηριοποιούνται στην Ανατολική Μεσόγειο. Η άσκηση γαλάζια πατρίδα, η οποία φέτος δεν διεξήχθη σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, πρέπει να πραγματοποιηθεί. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε και το χάρτη της γαλάζιας πατρίδας, δηλαδή η άσκηση λέει. Ναι, ναι. Αλλά τι λέει. Πρέπει να συνεχίσουμε να αμφισβητούμε την κυριαρχία νησιών, νησίων και βραχονησίδων. Κάτι να είναι συνέχεια στην επικαιρότητα. Πριν από ένα μήνα, το Υπουργείο Εξωτερικών το έχει κάνει ήδη της Τουρκίας. Λέει ότι πρέπει να επιμείνουμε στο ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Μάλιστα. Πρέπει να κάνουμε έρευνες Αιγαίου και στο Αιγαίο. Να είναι τα σκάφη έξω. Πρέπει να κάνουμε την άσκηση γαλάζια πατρίδα. Ωραία αντιπολίτευση. Αλλά η αντιπολίτευση. Βεβαίως. Χαίρεσε να έχετε τέτοια αντιπολίτευση. Δεν είχε πει ο Κεμάλ Κλισδάρογλου στον Ερντογάν. Πήγε να πάρει ναι, και εμείς εδώ είμαστε. Ο προηγούμενος ηγέτης. Ναι, ναι. Άρα, με τα χαμίδια. Για να ξέρουμε και το πολιτικό κλίμα. Ο οποίος πήγε για ύπνο τελικά. Με τα χαμίδια. Κοιμάται τώρα. Δεν πήγε πολύ καλά επομένως αυτός. Με τα χαμίδια.